Δόθηκε το πράσινο φως για την εφαρμογή του συμψηφισμού οφειλών στο δημόσιο. Να μπορεί δηλαδή ένας φορολογούμενος με χρέη προς το δημόσιο να τα συμψηφίζει με οφειλές του κράτους προς αυτόν, γεγονός που απαλλάσσει τους επιχειρηματίες από ένα βραχνάκι, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα γίνεται αυτός ο συμψηφισμός και μάλιστα αυτοδίκαια, δηλαδή αυτόματα. Αυτή είναι η εγκύκλειος που περιμένουμε να βγει αυτές τις μέρες. Ουσιαστικά που θα συμψηφίζει τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες με χρεοφιλόμενα αντίθετα. Άργησε πάρα πολύ να γίνει. Αυτό συζητιόταν από πέρσι το Μάρτιο ουσιαστικά. Αλλά ευτυχώς πρέπει να είμαστε στην τελική ευθεία και ελπίζουμε να γίνει σύντομα. Κατά πόσο θα βοηθήσει την αγορά αυτό, γιατί υποτίθεται γίνεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος που υπάρχει με τη ρευστότητα? Μα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να έχω να παίρνω χρήματα από κάποιον και να πρέπει να βρω κι άλλα για να τον πληρώσω. Είναι παράλογο, είναι δύσκολο. Και δεν μπορώ να βρω αυτόν τον καιρό έξτρα χρήματα. Δηλαδή, οι τράπεζες έχουν κλείσει δανειοδοτήσεις. Ο επαγγελματίας, η τεχνική εταιρεία, όλοι αυτοί δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε δάνεια. Οπότε αυτό θα ήταν πολύ καλό και θα δίνει ανάσα τουλάχιστον ή θα βλέπαμε λιγότερες προσωποκρατήσεις για χρέη προς το δημόσιο. Από τη στιγμή που, όπως είπα και πριν, αυτό είναι το απολύτως λογικό, γιατί τόσα χρόνια δεν το εφάρμοζαν στη χώρα μας? Δυστυχώς είναι τα πράγματα πολύ αργοκίνητα στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Σύμφωνα με την εγκύκλειο, ο έφορος έχει τη δυνατότητα να κινεί αυτεπαγγέλτος στη διαδικασία του συμψηφισμού των οφειλών, χωρίς να χρειαστεί σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Βασική προϋπόθεση είναι τόσο η φορολογική υποχρέωση, όσο και η απέτηση από το δημόσιο να αφορούν στο ίδιο οικονομικό έτος. Επίσης, επιτρέπεται και η εξόφληση οφειλών προς το δημόσιο που προκύπτουν από την υποβολή δήλωσης φόρου ή άλλων εσόδων του φορολογουμένου με συμψηφισμό απαιτήσεων αυτού κατά του δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή, ο έφορος θα είναι αυτός που θα έχει και τον τελικό λόγο και θα αποφασίζει για τη δυνατότητα ή μη αποδοχής του συμψηφισμού απαιτήσεων με την υποβολή χρεωστικής δήλωσης.